Εγώ έχω πιο σοβαρά προβλήματα από σένα, εγώ θα πεισίσω τώρα, δεν πιστεύω, μην είναι καλά, θα το κεράσω τη γυναίκα μου, εγώ θα πεισίσω. Περίμενε! Όχι, θα πεισίσω. Να πήρε πέλη φίλε, εσύ. Ο πέλη, τι είναι. Σ' όλη και καλά, μην πεισίσεις, εγώ θα πεισίσω 3 χρόνια, ρε φίλε. Να πεισίσω το σκέψου λέξε τα παιδιά σου. Βρήκες το ευαίσθητο σημείο μου. Και αυτό είναι μείον. Και αυτό είναι μείον. Σου δείξε πως είναι αυτά το πάθος σου. Και αυτό είναι λάθος. Βρήκες το ευαίσθητο σημείο μου. Υπέροχα του. Μόνο θα μου δίνω τη γραφιά. Πατέρα! Να περιμένετε τώρα να πάτε στο χοντρό και τα παράγονται καμιά μέρα και θα μέσα με μετά δίγλυτρα. Υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από αυτή που μας δίνει τα παιδιά. Συγκεκριμένα. Εγώ ήθελα να σου πω ότι ο Άλεξ και εγώ αποφασίσαμε να μην κάνουμε παιδιά. Γιατί το είναι. Αφού είσαι τεχνούν τα πουλούντι, γιατί δεν πάει σπίτι. Δεν θέλω να αποκτήσω εγγονάκι. Παγκαλιά, μην πέφτει. Θα σου κάνω εγώ εγγονάκι. Αλήθεια. Ναι, είμαι άγγιο. Αλλά δεν ξέρω από ποιον. Ήμασταν μεγάλη παρέα εκείνο το βράδυ. 8 άντρες, 6 γυναίκες και ένα σκύλο. Δηλαδή μπορείς το εγγονάκι που δεν το πετάω να ξύλω για πηγαίνω να το παίρνει. Μόνο φίλος μου. Να παντρευτεί. Εγώ έχω εξαντερή σχέση. Πάλι καλά. Ένα παντρευμένο. Το Στέφανο. Θεάω, Στέφανο, πατέρα. Πας με άντρες. Το λιμοκλίνεις στο σιρτάρι. Τις κολλήσεις του κουραβιές. Το βοσμαλίζεις. Τη γαλίζει του ψηφία. Καινούριο. Δεν μπορεί να είσαι γιος μου. Δεν είναι. Είναι γιος του μικρού παντεμού του Προκόπη. Όλοι ψέματα. Είναι γιος του μεγάλου ψέματος που τρατώνει. Αυτό είναι καλά δηλαδή. Η σένα είναι του Προκόπη. Yeah, motherfucker, I don't know.